Μια καλή τιμή για το προϊόν που παρήγαγαν με κόπο και πολλές δυσκολίες προσδοκούν η παραγωγή ελαιολάδου στο νομό Ηρακλείου. Με τη μέση τιμή στα 3,40 ευρώ το κιλό, οι ελπίδες τους αναπτερώθηκαν σε μια δύσκολη για όλους χρονιά. Το 3,40 είναι μια τιμή που είναι η πιο λογική. Ακούγονται και για παραπάνω. Τώρα αυτό επίσημα δεν υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή για να πουλήσουμε τώρα πάνω από 40 δεν υπάρχει. Ελπίζουμε ότι επειδή η παραγωγή και στην Ισπανία και παγκοσμίως δεν θα είναι μεγάλη, ότι μπορεί να δούμε και καλύτερες τιμές. Μειωμένη παραγωγή φέτος, η τιμή ελαιολάδου αρκετά καλή που έχει ξεκινήσει. Ελπίζουμε να πάει παραπάνω η τιμή για όλα τα έξοδα που συνεπάγονται με αυτό το πράγμα που πρέπει να πληρώσουμε την παραγωγή. Έχω ακούσει ότι έχει μια πολύ καλή τιμή, αν και δεν είναι πολύ καλό το εισόδημα που βγάλαν φέτος. Δεν είναι, ας πούμε, μια λαδοχρονιά. Δεν είχε βεντέμα. Δεν είχε βεντέμα, όχι. Φέτος δεν διαπιστώθηκε βεντέμα, όπως λένε, αλλά υπάρχουν περιθώρια να σωθεί η κατάσταση. Με εξαίρεση την περιοχή της Μεσαράς, όπου υπήρξαν ενθαρρυντικά μηνύματα για την παραγωγή, η ποσότητα ήταν μικρότερη μεν, αλλά ευτυχώς οι μεγαλύτεροι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν. Τώρα στην περιοχή τη δικιά μας έχουμε παραγωγή περισσότερα από ό,τι υπολογίζαμε, δηλαδή έχουμε ένα υπολογίζαμε για ένα 35-40 και από ό,τι βλέπω θα πάει γύρω στο 60% η παραγωγή. Και από ό,τι μιλάω και προς τη μέσα μεριά έχει, δηλαδή όλες οι περιοχές του νομού είναι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Έχουν ανεβεί οι τιμές στα λιπάσματα φέτος, γενικά στα εφόδια. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για να καλλιεργήσουν, έτσι. Εντάξει, οι τιμές του λαδιού φέτος είναι αρκετά, θα έλεγα, καλές είναι για τον παραγωγό. Οι δυσκολίες ήταν πολλές για το λιωμάζωμα, αλλά οι παραγωγοί δεν το έβαλαν κάτω. Το κόστος παραγωγής, όπως λένε, έχει αυξηθεί και τα εργατικά χέρια είναι δυσέβρετα. Το λάδι όμως παραμένει για τους παραγωγούς ο χρυσός της Κρήτης. Υπάρχει παραγωγή φέτος, υπάρχει ικανοποιητική παραγωγή, καλή τιμή. Αλλά είναι θέμα με κορονοϊό, με όλα αυτά τα κόρπα. Δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει και πού θα βγει όλο αυτό.